Τώρα, να παρακολουθήσουμε αυτά που συνέβησαν από το πρωί στο Τρισάγιο και ο στρατής Λιμιός τα κατέγραψε διακριτικά και με τη φιλοξενία των γονιών του και των συγγενών. Παρακαλώ. Εννέα ημέρες χωρίς τον Άλκη. Εννέα ημέρες χωρίς το χαμογελαστό παιδί που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή και που έγινε σύμβολο κατά της οπαδικής βίας. Ο στρατής Λιμνιός με την κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στη Βέρεια, εκεί που η οικογένεια έγινε μια γροθιά για εκείνον. Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο κημητήριο για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνήμα του. Ο θείος του συγκλονισμένος μίλησε για το χαμό του ανιψιού του. Το αγόρι μας έφυγε, αυτό δεν γυρνάει πίσω. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα στην κοινωνία, να μην ξανά έχουμε άλλα τέτοιου είδους θύματα. Οι αγώνες να γίνονται σε κάποιο κλίμα πιο ήρεμο, όχι να βγεις με όπλα, μαχαίρια, σιδερωστούς στους δρόμους και να χτυπάς τα λίπατα. Ναι, παιδιά, 19 και 20 χρονών, αν είναι δυνατόν, τέτοια κοινωνία θέλουμε. Πού θα στηριχθούμε? 19 χρονών ο Άλκης, πρωτοετής στο πανεπιστήμιο, είχε όνειρα, φιλοδοξίες. Φτάνει πια, δεν πρέπει να χάνουμε άλλα τέτοια παιδιά. Πρέπει να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το λουτρό αίματος. Ήταν οι δυο του φίλοι που χθες στο δικαστικό μέγαρο, ειλικρινά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, τους είχες περικυκλώσει με αόρατα φτερά αγκαλιάς και αγάπης, δύο παιδιά φοβισμένα. Προσπάθησα να καταλάβω, να μπω στη ψυχοθύση τους, να δω τι σκέφτονται από εδώ και πέρα, μετά από αυτό το θλιβερό συμβάν που είχαν. Πώς σκέφτονται το μέλλον της ζωής τους, τι βλέπουν, πώς θα ασχοληθούν με το θέμα του ποδοσφαίρου. Δεν μου είπαν και πολλά γιατί ήταν σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ήταν όλο με το κεφάλι σκυμμένο και δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή τι θα κάνουν, πώς θα προχωρήσουν παρακάτω. Δίπλα χθες και εδώ πέρα βεβαίως η μεγαλύτερη αδερφή του Άλκη κρατά το χέρι των γονιών και είναι αυτή που δίνει κουράγιο. Είναι η φωτεινή ελπίδα και για τους γονείς αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που κρατάει τους γονείς όρθιος. Έχουν ένα παιδί, όπως είπες, ένα λαμπρό παιδί, μια ηρωίδα και όλες τις ελπίδες τώρα πέφτουν πάνω σε αυτό το παιδί. Να το δουν να μεγαλώνει, να κάνει οικογένεια, να κάνει εγγόνια. Και εκεί ίσως απαλληλωθεί λίγο η ψυχή και του Άλκη και των γονιών. Συγκινημένη και η γιαγιά του αδικοχαμένου 19χρονου. Γιαγιά, θερμά συλληπιτήρια. Ένα μήνυμα για τον κόσμο. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που δείξαν την αγάπη τους. Και να είναι καλά τα παιδιά. Καμιά μανούλα να μην δείτε εδώ κάτω.